Ενδιαφέρον ότι ακούσαμε τις απορίες του καθενός από εσάς έναντι του ανθυποψηφίου σας. Προφανώς... Συγχωρείτε που σε διακόπτω τώρα. Πρέπει να σου πω γιατί είπε δύο πράγματα. Ότι είμαι κουρασμένος, τι είπες, να είμαι συντηρητικός και κάτι άλλο. Πρέπει να σου πω ότι εγώ την ευχαριστιέμαι αυτή τη δουλειά που κάνω. Φεύγω ώρα 10 το βράδυ από το Δημαρχείο. Και σου λένε αυτή την υπερορία. Παίρνει τι κάθε μέχρι τώρα που σου δω. Γιάννη, το θέμα είναι να την ευχαριστείτε Θεσσαλονίκη, όχι εσύ. Η Θεσσαλονίκη σε διαβεβαιώ, Σταύρο μου, επειδή λείπει μάλλον από τη Θεσσαλονίκη, η Θεσσαλονίκη την ευχαριστιόταν. Άλλο το ότι περνάμε μια τεράστια οικονομική κρίση και όταν έχουμε τον κόσμο άνεργο που έχουμε, προφανώς δεν ευχαριστιόταν με τίποτα. Αλλά σε διαβεβαιώ ότι η Θεσσαλονίκη ευχαριστιόταν τη Δημαρχία. Κύριε Καλαφάτη, 30 δευτερόλεπτα απάντηση. Δεν θέλω να αδικήσω κανέναν από τους δύο σας. Για να κλείσουμε με την τελευταία ερώτηση, ο χρόνος μας πιέζει. Να πω καταρχάς ότι φυσικά και δεν λείπω από τη Θεσσαλονίκη. Αν υπάρχει κάποιος που δεν λείπει από τη Θεσσαλονίκη, νομίζω και αυτοί που το ξέρουν, πιθανώς αυτοί οι οποίοι δεν ζουν στη Θεσσαλονίκη, μας βλέπουν εκτός Θεσσαλονίκης, να μην έχουν εικόνα. Αλλά αυτοί που ζουν στη Θεσσαλονίκη με βλέπουν και δεν με βλέπουν μονάχα στην Οδό Μητροπόλειος, στη Τσιμισκή, Αντεγνατία. Εμένα με βλέπουν στην Ανατολική Στράκη, με βλέπουν Σαφούς και Ταντάλου, με βλέπουν στον Άγιο Θεράποντα. Με βλέπουν στην Ανοπόλη, σε γειτονιές οι οποίες είναι Θεσσαλονίκη. Είναι Δήμος Θεσσαλονίκης. Εμένα με βλέπουν. Τους αντιδημάρχους δεν βλέπουν. Τον Δήμαρχο δεν βλέπουν. Και αυτό για 3,5 χρόνια. Προφανώς.